σήμερα θα έχουμε ένα special βιντεάκι γιατί μόλις τελείωσα! Είμαι ο Μπούγια και μόλις τελείωσα. Όπως καταλαβαίνετε, το χιούμορ σε αυτό το κανάλι παραμένει τερματισμένο. Δεν μπορώ να κάθομαι. Λοιπόν, τέρμα μας την καρέκλα, δεν μπορώ. Λοιπόν, όπως είπα, τελείωσε επιτέλους με τη διακόσμηση του νέου χώρου. Όπα! Όπα, κάτσε! Εσύ δεν έμεινες με άλλους τρεις. Κάτσε, πόσους λέγανε. Με τρεις μαλάκες, ρε, που έμενε. Σε ένα σπίτι μου, ρε, που είχατε πάει εκεί σε ένα μεγάλο σπίτι. Πού ήταν άλλοι δυο περίεργοι με βαμμένα μαλλιά σαν και σένα και ένα ποζέρι. Πολύ λίγο θα φάνω, ρε, κάτσε. Άλλοι, κάπως έτσι. Εντάξει, έλα. Μαζί δεν μένα, ρε. Έλα. Πού να πάω. Άντε, μπράβο. Να φύγω. Έλα, πήγαινε απ' την άλλη, έλα. Οι άλλοι δεν είναι σαν ρε. Έλα, τα λέμε. Okay, λοιπόν, οι άλλοι όπως θα είδατε σε διάφορα post, σε διάφορα stories, δεν ξέρω και εγώ τι πλέον, δεν μένουμε πλέον πια μαζί. Με λίγα λόγια, ο καθένας θα συνεχίσει τον δικό του διαφορετικό χώρο. Θα τραβήξει ο καθένας το δικό του μονοπάτι σε αυτό το ταξίδι που λέγεται YouTube. Έσπασε η καρδιά του σε χίλια κομμάτια! Έλα, εντάξει, είπαμε. Ότι είναι vlog δεν σημαίνει ότι θα πεθάνει και κανένα στην εισαγωγή. Γαμημένε. Να λέμε την αλήθεια όμως, αυτό δεν το περίμενε κανένα. Λοιπόν, ξέρω ότι πολλοί από εσάς έχετε ερωτήσει για το τι έγινε με τους άλλους, πώς σπάσαν οι άλλοι και όλα αυτά, και θα σας γράψω στα αριθμό. Θα απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις αργότερα στο βίντεο. Αλλά τώρα θα κάνω αυτό που σας υποσχέθηκα στα live streams. Το χρειαζόμουν. Το διάστημα που έφτιαχνα αυτό το χώρο, έκανα διάφορα YouTube και Instagram live streams, ώστε να κρατάμε και μία επαφή και να έχετε και τα updates για το τι κάνω. Τώρα, για όσους δεν έχουν ιδέα για όλα αυτά τα προηγούμενα που είπα, μπορείτε απλά να πάτε να κάνετε ένα follow στο γαμημένο Instagram. Αυτό να με ρωτάτε τα ίδια και τα ίδια όλη την ώρα, απλά πας και κάνεις ένα γάμο follow. Λοιπόν, άστο, παράτα το. Φέρτε το κινητό, ρε. Φέρτε το. Στο κάνω εγώ το follow. Μπούγια TV. Πάω! Εντάξει, απλό. Καλά, είμαι σίγουρος ότι ακόμα για 2-3 χρόνια θα μας ρωτάνε πότε νέο βίντεο στους άλλους. Και μετά θα φταίω εγώ να είναι αυτό αληθινό. Και αφού πήραμε το demonetize, τα χαιρετήσματά μου στο YouTube, τι λέγαμε για τα live stream. Λοιπόν, στα live stream σας είχα πει ότι θα τραβούσα vlog όλη τη μετακόμιση, τη διακόσμηση των χώρων, ώστε να δείτε και λίγο τι πέρασα. Και πιστέψτε με ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο task. Να πούμε την αλήθεια, δεν ήταν εύκολο task, γιατί είχα ξεχάσει εντελώς πως είναι να φτιάξεις κάτι από την αρχή μόνος. Γιατί όταν μετακομίζαμε με τους άλλους, ήμασταν 5 άτομα. Βουτάγαμε όλες τις δουλειές σε 1-2 εβδομάδες ήσουν έτοιμος. Τελικά πήρε 2 μήνες. Με κλειστά μαγαζιά λόγω κορώνα. Απαγορεύεται η μετακίνηση για πάνω από 2 χιλιόμετρα. Να σου πω ρε κουλή, εγώ που σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων έχω μόνο σούπερ μάκετ, σουπλατζίδικα και περίπτερα. Με τι θα βάψω τους τοίχους, με κρουασάν! Ηρέμησε, ηρέμησε. Όλα καλά πήγαν. Όλα πήγαν καλά. 2 μήνες, αλλά όλα πήγαν καλά. Πήγα να τσιμπήσω και 300, αλλά την γλίτωσα. Ο μπάτσας μου είπε, δεν θα σε γράψω, αλλά θα κάνεις ελληνικό YouTube 4. Δεν κάνω καθόλου πλάκα. Άντε, λέω. Από το να πληρώσω 300 ευρώ, μαλακία. Και εγώ τι υποσχέθηκα ότι θα το βγάλω την επόμενη εβδομάδα. Ακόμα με ψάχνει. Τέλος πάντων, το ταξίδι μας ξεκινάει στις αρχές του χρόνου, όπου πήρα το χώρο. Προφανώς δεν μπορούσα να κρατηθώ και να μην το πω σε εσάς. Έπρεπε να το πετάξω εκεί. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα. Κάνει πάρα πολύ κρύο. Και μόλις πήρα αυτό. Αυτά. Δεν άντεχα, δεν μπορούσα να κρατηθώ. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να σας το πω. Έκανα διάφορα story στο Instagram και πολλοί με ρωτούσατε τι είναι αυτό, τι φάση. Κάποιοι λίγοι βέβαια είχατε ψηλιαστεί τι πήγαινα να κάνω. Ειδικά αυτοί που με παρακολουθείτε στα live στο Instagram, οι OG viewers. Ναι, καλά το είπα. OG. Είναι πολύ καλύτερη από σένα. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Για τον Μπούτσεν κι αυτή. Πώς μπορώ να το κάνω εύκολα έτσι να με μισήσουν όλοι. Τέλος πάντων, αυτοί που με παρακολουθούσατε στα live στο Instagram, ξέρατε πολλούς μήνες πριν ότι θέλω να πάρω ένα διαφορετικό χώρο. Ρε, γι' αυτό σου λέω να κάνεις follow στο Instagram. Βρε κουτό. Θα τα μαθαίνεις πιο γρήγορα, βρε. Αλλά πάλι καλά, οι περισσότεροι δεν είχατε ιδέα. Μέχρι που βγήκε το τελευταίο post των άλλων. Η αλήθεια είναι ότι δεν θέλαμε να τραβήξουμε ένα βίντεο ώστε να ανακοινώσουμε το τέλος. Γιατί δεν νιώθουμε ότι έχει τελειώσει κάτι. Μέχρι και εκεί που πήγαμε να τραβήξουμε την τελευταία φωτογραφία. Ήμασταν αυτό που ήμασταν πάντα. Μια τέρμα καθυστερημένη παρέα. Όπα, θα βγάλουμε τη φωτογραφία τώρα με το ποστάκι εδώ πέρα. Κρικ, κρικ. Να μην σε βγάλω. Ήμουνα πάντα μαλάκα τσά. Ε, μαλάκα. Άσε ρε βλάκα, αρχίσαμε από τώρα, ε. Άστε εσύ που θες να μαθαίνεις. Έλα, πάμε. Εδώ δεν είναι. Όχι ρε μαλάκα, είναι πολύ λίγο. Καλό ταξίδι! 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 Καλό ταξίδ
είσαι χαρούμενο. Δεν πειράζει. Χαλαρή, ρε παιδί μου, ένα σοβαρό άνθρωπο θα ήταν κάπω συγκινημένο, ξέρω εγώ. Θα ένιωθε ότι τελείωσε, ρε φίλε. Πρέπει κάπω να στενοχωρηθώ. Εμεί ήμασταν κάπω έτσι. Λοιπόν, παιδιά. Ψέματα έλεγε ο Μπούγια τελικά. Εμείς θα μείνουμε εδώ, απλά και καλά θα παριστάνουμε ότι μένουμε ξεχωριστά. Να δείτε, αυτά είναι γκρίνσκι. Τα κομμύρινε και σπάσανε και τσακωθήκαν οι δύο. Τι ρε, πούστη. Anyway, η ανακοίνωση είχε γίνει και είχα λίγες μέρες ακόμα ώστε να ξεστήσω το στούντιό μου. Λοιπόν, η ώρα είναι 2:30 και ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα ηχομονωτικά. Αυτό είναι μια σπάτουλα, θα μου ρωτήσετε γιατί. Τα ηχομονωτικά είναι κολλημένα στον τοίχο και πρέπει να ξύσεις τη μαλακία που έχουν από πίσω, τέλος πάντων, για να φύγουν. Εγώ θα πάω σε ρί μέχρι τις 8 η ώρα, γιατί στις 8 η ώρα θα πρέπει να είμαι ήδη στο μαγαζί, γιατί θα έρθει το ίντερνετ. Το ίντερνετ δεν μπήκε ποτέ προφανώς. Έπρεπε να καλέσω άλλο τεχνικό να μου βάλει άλλα καλώδια από αυτά που έχω, αν ήθελα 100 γραμμή. Και για βρες τεχνικό στην καραντίνα. Όχι, βρες. Βρες ρε πούστη. Anyway, το τελευταίο πράγμα που έβγαλα από το στούντιό μου ήταν εννοείται η εκτύπωση με το λόγο. Εκεί ένιωσα μέσα μου ότι έπρεπε να φοράω τα γυαλιά του Μπούγια Μπός για να κάνω αυτή την έπαρση σημαία. Την επόμενη μέρα πήγα με τον κολλητό μου τον Γιάννη στο νέο χώρο, ώστε να προετοιμάσω λίγο το έδαφος. Εντάξει, να λέμε την αλήθεια, θέλει κάποια μαζεματάκια, αλλά πιστεύω θα γίνει μούνα. Ο Γιάννης! Γεια σου, Γιάννη! Λοιπόν, ήρθε εδώ πέρα να κάνουμε δουλίτσες. Να αρχίσουμε να το συμμαζεύουμε σιγά-σιγά. Και τώρα ο Θεός βοηθός, θα δούμε. Πάμε να σας δείξω. Με το δεξί, με το δεξί. Λοιπόν, έτσι είναι η φασούλα μέσα τώρα. Είναι καθρέφτης, αγρεκτάκος. Και εδώ πέρα θα είναι το στούντιό μου και πάνω το δωμάτιό μου, θα το δείξω μετά. Πήραμε ένα θερμοσύμφωνα. Καπάκι τουαλέτας, καζανάκι καινούριο. Το κάνουμε καινούριο εδώ πέρα το μαγαζί. Η μάνα μου είχε τρελό αγχός άμα θα πάρω αυτό εδώ πέρα. Τα τέτοια, για να βάζεις το κολόχαρτο. Για το κολόχαρτο. Μου σφάσε τα νεύρα γι' αυτό. Να πάρεις αυτό και το κολόχαρτο! Να βάζεις μόνο με καζανάκι, κλασικά. Ναι, αυτό σου λέω. Μα μια ζωή τώρα το καζανάκι το βάζα. Καλησπέρα! Ξεκινάμε με το μπάνιο. Το καζανάκι ήταν μούφα και πήραμε ένα καινούριο. Θα το βάλουμε εδώ. Να κάνει δουλίτσα όταν θα έχει το μπούλια. Αλλά πρώτα, επειδή είμαστε νοικοκυρέοι, θα το καθαρίσουμε γιατί είναι σάπιο. Λόγο, πρόκο, πρίκι, πρόκο, πρόκο. Μετά από πάρα πολλή ώρα φτιάξαμε το καζανάκι. Όχι ώρα, ρε μαλακά. Πάρα πολύ. Ωραία. Εδώ αυτό πώς κάνω. Κάτσε ακόμη έτσι υδραυλική. Ε, μαλάκα, δεν το κάνεις σωστά. Πρέπει να βάλεις αυτή την τσιμπούχα. Στα αρχίδια μας. Την κάμερα από εκεί, μην κάνει κανένα πλάτη και ψάχνουμε κάμερες. Όχι ρε, ζούμε επικίνδυνα, ρε μαλάκα. Καλά, αρχίζουν και πέφτουν πράγματα από τώρα. Θεωρητικά έφτιαξε. Και τώρα πάμε στο καπάκι. Πες να το σπάσω. Τώρα. Εδώ, καπάκια μου, νάγια. Καλά, θα κάθομαι εδώ πέρα και θα χαίρομαι τις ώρες. Εδώ θα βλέπεις τα βίντεο. Παιδιά, το καπάκι στο αλέσεις πρέπει είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ καθόμαστε και βλέπουμε όλα τα βίντεο στο YouTube. Εδώ θα κάθεται ο κολαρίνος μας, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Εδώ δεν χωράει ο κόλος μου. Όποιος θέλει να τον δει, όλοι λυπάνε. Να δούμε. Όπα. Χωράω. Είσαι ακριβίας. Θα βγαίνει κουράδα. Όχι, μαλάκα μου ήρθε η εικόνα. Τώρα θα το δεις live. Βάλε τη βιδόνη κι εσύ. Να το κάνεις fast forward. Κι εγώ βιδώνω. Κι εγώ κάνω δουλειές. Και πώς το κάνεις. Εγώ πρέπει και ποτέ να βλέπουν τα παιδιά. Ναι, πας ναι. Και αλλάξουν και αυτοί καπάκι, Γιάννη. Και μετά το στέλνουν. Μαλάκα τα έκανα όπως τα έκανες και ποτέ να βγήκανε. Μια κάτσα. Άρε παιδί μου, τι πράγματα αυτά. Φτιάξαμε εδώ πέρα όλη την τουαλέτα. Και τώρα έχει σειρά αυτό, να δούμε αν. Άσου το πόδι μου. Το βαστάς. Γρήγορα, όπως έχω τραντάκια πολύ, γρήγορα. Πώς θα φτάσω εκεί πίσω. Γρήγορα, φέρ τα παξιμάδια, πασάκο μου. Γρήγορα. Δεν το κρατάω για πολύ. Έλα αγαπημένε, γρήγορα λέμε. Όπως βλέπετε το μαγαζί έχει κάποια χόρτα απ' έξω. Πέρα την τζάπα, σαν καλός εργάτη. Σιγαράκι. Και πάμε. Πρώτο χτύπα στις χάντρες. Την κουβέντα τελειώσει. Τώρα αφεντικό, τώρα. Ωχ,
σπασμένη τζαμαρία επάνω. Αυτή θα αλλάχτη, αλλά για να αλλάχτη πρέπει να περάσει από εδώ γερανός. Και ο γερανός είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να τα πάρουμε λίγο πέρα τα χόρτα όλα. Για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά στα παιδιά. Και τελικά αλλάχτηκε αυτή η τζαμαρία. Μαλακές, είναι το πιο τρομακτικό πράγμα που έχω νιώσει στη ζωή μου. Να βλέπεις 1500 ευρώ που λένε να κρατιούνται από 6 βεντούζες. Ρε, λίγο αεράκι να βάζε. Μια βεντούζα, κάτι να μην έπιανε. Γνωρίζοντας την τύχη μου, ειλικρινά όμως, όταν τραβούσα το βίντεο, μέτραγα από μέσα μου 4, 3, 2, 1. Αλλά όλα τελικά πήγαν καλά. Η τζαμαρία κούμποσε. Αυτό και το έκανα. Λοιπόν, σήμερα είναι 5 Φεβρουαρίου. Είναι μεσημεράκι, μόλις ήρθε ο air conditioner και έβγαλε το air condition. Έχω κι άλλο air condition. Όπως βλέπετε, έχω μαζέψει όλο το στούντιο, όλο. Γίνεται εδώ πέρα ένας κακός χαμός, όχι ως τέλειος. Σήμερα επιτέλους μπήκε το ρεύμα στο άλλο το σπίτι. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν με βλέπετε, έχει περάσει λίγο η ώρα, έχει σκοτεινιάσει εδώ πέρα. Και για πρώτη φορά θα ανάψουμε τα φώτα, για πρώτη φορά θα ανάψουμε τα φώτα στο μαγαζί βράδυ. Πάμε Γιάννη, δώσε πόνο. Πάμε λίγο, παράτα, τέλειο. Τέλειο. Και περιμένουμε το ίντερνετ και μάζεμα. Αυτά. Το ίντερνετ δεν πήγε ποτέ προφανώς και επιτέλους μπορούσα να μετακομίσω. Προφανώς και δεν τράβηξα ούτε μισό πλάνο στη μετακόμιση. Απλά κουβάλιμα, μαλακές. Ατελείωτο κουβάλιμα. Και low. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Γιάννη. Κάνουμε ένα διάλειμμα, τρώμε. Γιατί επιτέλους τελειώσαμε τη μετακόμιση! Άπειρα πράγματα, είμαστε κομμάτια. Το μαγαλί είναι χάλια. Λοιπόν, αυτό θα κάτσουμε να φάμε εδώ πέρα με τον Γιάννη. Ωραίο το κοτόπουλο, Γιάννη. Είχα άπειρα πράγματα και δεν το ήξερα. Μόνο τα καλώδια ήταν 4 κούτες. Ειλικρινά, ό,τι καλώδιο είχαν οι άλλοι, το πήρα εγώ. Τα καλώδια. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πόσα μέτρα καλώδια έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε ένα 200 άρι. Μπορεί και παραπάνω. Άμα θέλω μαλάκες, άνετα τα παρτάω όλα και ανοίγω κοτσόβολο. Όλα τα έχω. Και σε καλές τιμές. Από την πρώτη στιγμή που μετακόμισα, αντιμετώπισα μια πολύ σημαντική δυσκολία. Κάποιοι θα λέγανε ίσως την πιο σημαντική. Πιο σημαντική και από το ίντερνετ που ακόμα δεν μου είχε έρθει. Update. Δεν ξέρω καν πώς αν φαίνομαι. Ειδικά δεν ξέρω πώς θα βγει αυτό το βίντεο. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια για να δω πώς θα βγει. Γιατί τα updates είναι λίγο σημαντικό. Αλλά ελπίζω να καταλαβαίνετε λίγο τη φασούλα και να έχω σκεφτεί κάτι μέχρι τότε. Λοιπόν, κατάλαβα. Και εδώ! Τώρα με βλέπετε τέλεια. Πρόβλημα που έχει το σπίτι αυτό είναι ότι δεν έχω ακόμα νερόγαμο το σπίτι μου. Ναι. Δεν έχω κάνει μπάνιο, είμαι βρώμικος, γι' αυτό είμαι και αξίριστος. Περιμένω να μπει το νερό, ήρθε ένας υδραυλικός, έγινε ένα πρόβλημα τέλος πάντων σε κατσολίνες. Μη σας βλέπω, ειλικρινά. Είχα μυθεί με αυτό το πράγμα, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να σας δείξω τι έχει κάνει ο υδραυλικός. Ήρθε εδώ πέρα, δούλευε 10 ωρίτσες, σίγουρα 10 ωρίτσες, και έκανε αυτό. Τι είναι αυτό, μου πείτε. Μια τρύπα στο νερό, θα έλεγα εγώ. Γιατί τώρα που θα ανοίξω το νερό, θα γεμίσει νερό αυτό. Και αυτό είναι μια τρύπα. Μια τρούπα με νερό έκανε εδώ πέρα ο φίλος. Φυσικά δεν έφταξε τίποτα υδραυλικό. Όταν ανοίγω το νερό, τέλος πάντων την παροχή, φτάζει από εδώ πέρα νερό σε όλο το πάρκι. Οπότε δεν μπορώ να έχω ανοίξει το νερό. Πρέπει να το έχω το νερό ανοιχτό για πάρα πολύ λίγο. Αλλά τώρα θα την ανοίξω λίγο την παροχή, γιατί πρέπει να κάνω μια πολύ σημαντική δουλειά. Πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Κάτσε να ανοίξω λίγο το νεράκι. Για να δούμε τώρα εδώ τη δουλειά που ήθελα να κάνω. Για μισό λεπτό. Άνοιξα την παροχή γιατί πρέπει να γεμίσει το καζανάκι. Και πρέπει να γεμίσει το καζανάκι γιατί πρέπει να γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά. Μια δουλειά που θα είναι η πρώτη φορά που θα το κάνω εδώ μέσα. Θα χέσω! Τέλειο, εδώ πέρα μπορώ να φωνάζω. Θα χέσω! Και να μην με ακούει κανένα, να μην γίνω ρετζίλ. Στο άλλο σπίτι να φωνάζω θα χέσω. Θα μου λέγανε οι. Okay. Λοιπόν, περιμένουμε λίγο να γεμίσει το καζανάκι. Ωραίο που έχει εδώ πέρα το πάρκινγκ. Το πάρκινγκ είναι όλο δικό μου εδώ πέρα. Είναι τεράστιο. Κάποτε, το λέω από τώρα, θα το φτιάξω όλο αυτό εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Κάτι θα φτιάξω πάντως για να φαίνεται λίγο πιο όμορφο. Να μην είναι πάρκινγκ για αμαξιά, στα αρχίδια μου τα αμαξιά. Επίσης, κάτι πολύ ωραίο που έχω και δεν σας το έχω δείξει. Είναι ότι έχω σημαίες. 4! Και άλλες 4 από εκεί. Τέλειο! Δεν ξέρω τι σημαία θα βάλω. Πείτε μου κάτω στα comments τι σημαίες να βάλω. Και εννοείται, έχω και μια ταμπελάρα εκεί πέρα, μια σιδεριά, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Για επιγραφή τεράστια και προβολής. Δεν ξέρω τι θα βάλω. Θα γελάσουμε πολύ πάντως. Και τώρα ήρθε η στιγμή που μόνο εγώ περίμενα, γιατί δεν θα πω όλοι. Χέσιμο! Ναι.
Oversharing. Έλα μωρέ σιγά, μια οικογένεια είμαστε και σας αγαπάω. Το επόμενο πρωί άρχισαν οι πρώτες δουλειές. Hello, hello. Λοιπόν, είναι Δευτέρα. Εχθές μετακόμισα. Αυτός είναι ο πίσω χώρος, δεν ξέρω αν μας τον έχω δείξει. Θα τον φτιάξουμε εδώ, αυλίτσα, δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Κάτι θα φτιάξουμε. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Χαμός. Άρα έχουμε όλα αυτά εδώ πέρα να τα βάλω μέσα στο στούντιο. Στο δωμάτιο επάνω. Και αυτά. Λοιπόν, ευχηθείτε μου καλή τύχη, καλό κουράγιο και τα λέμε μετά. Εννοείται στα πρώτα δευτερόλεπτα έστησα το PC. Πρώτα έστησα το PC και μετά από δύο μέρες στο κρεβάτι. Σε όλα ανάποδο. Καλημέρα! Γεια σου Γιάννη! Πάμε να πάρουμε διάφορες προμήθειες που θέλουμε τώρα. Για να συνεχίσουμε εδώ πέρα το στούντιο, γαμό το σπίτι μου! Και ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε το podcast. Αυτό είναι το δεύτερο podcast που θα ήταν ο Πάνες και ο Τσάς. Δεύτερο podcast τραπέζι. Θα το ενώσω με το άλλο να κάνω δύο μεγάλα. Μάλλον ένα μεγάλο. Μάστερα, για να δω κουνιέται Γιάννη. Καλά. Εντάξει, Γιάννη κουνιέται όλο, ρε. Θέλω να δείτε από πάνω, ρε. Άσε, εντάξει, καλά, μάστερα. Σήμερα θα βάλουμε τα έπιπλα. Αυτή είναι η φάση, αυτό είναι ο στόχος μας. Σιγά σιγά να φτιάχνουμε καλωδιομάνια για podcast, για έτσι, για αλλιώς. Ω, λέγα τραβάω και έτσι. Τέλειο! Κάπως έτσι μπαίνει στο στούντιό μου. Βάλαμε και τους καραπέδες. Έτσι. Είσαι έτσι! Εντάξει, θα βάλουμε και χαλιά κάτω. Σιγά σιγά παίρνει μορφή το στούντιο. Πώς το βλέπεις το στούντιο, για πες πρώτες απόψεις, Γιάννη. Ήταν μια δύσκολη δουλειά. Έπρεπε να γίνει. Ποια απ' όλα. Να τα μεταφέρουμε το καραπέ και εδώ. Γενικά έχουμε ακόμα πολλές δουλίτσες. Εδώ κοίτα, δεν το βλέπεις. Κάνε το Γιάννη. Θα βγάζει έτσι, κράκ, Γιάννης. Δεν το βλέπεις, Γιάννης. Μαζέψαμε όλα εδώ τα πράγματα. Τα καθαρίσαμε, σουγκαρίζω τώρα. Για να βάλουμε το podcast σιγά σιγά. Γιατί εδώ πέρα θα γίνει ένα τεράστιο στούντιο για το podcast. Πώς σουγκαρίζουμε στο στρατό. Αν έχεις μεγάλο χώρο, κάνεις έτσι. Έτσι καλά. Και μετά το μίγκρινε. Θα ζαλιζώσουμε. Έχουμε τώρα μεγάλο τραπέζι podcast. Όχι το λεφτούλι που είχα και ήμουνα με τη Βενετία έτοιμη να φιληθώ. Εδώ θα μπει αυτό. Καλώδια για χιλιόμετρα, καλώδια, χιλιόμετρα μαζί. Έβαλε εδώ τις βασούλες στο μικροφόνο. Τα άρμψε εδώ. Θα την βρω την τρούπα. Έλα, τη βρήκα την. Πρέπει να κάτσω κάνα δύο ώρες με αυτό το καλωδιωμάνι να δω τι χρειάζομαι και τι όχι. Και τις επόμενες μέρες αρχίζουμε βαψίματα. Τείχους να μπουν εδώ τείχοι. Καλά, όταν μπήκαν οι τείχοι, είχα καβλώσει τη ζωή μου. Ναι, ήταν η πρώτη φορά που άρχισα να βλέπω περίπου πόσα είναι ο χώρος. Hello, hello, hello. Λοιπόν, δεν ξέρω καν αν είμαι focused, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Κοιτάξτε τι έγινε εδώ πέρα. Μπήκαν οι γυψοσανίδες! Επιτέλους, μόλις τώρα φύγανε τα παιδιά. Έχω τραβήξει κάτι βιντεάκια που τις βάζαμε. Όχι αλήθεια, σκέψου σε ποιο σημείο έχει φτάσει στη ζωή σου, ώστε να φωνάζεις έτσι με χαρά «Γυψοσανίδες!» Ό,τι να είναι. Πλέον μπορούσα να αρχίσω το βάψιμο. Το βάψιμο μου πήρε δύο εβδομάδες. Μαλάκες, είμαι ο καλύτερος μπογιατζής που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πατάει αυτά τα χώματα. Και όποιος νομίζει ότι είναι καλύτερος, τον προκαλώ. Είμαι ο βασιλιάς μπογιάς. Τέλος. Πλέον μπορώ να μιλάω στην μπογιά και να μου απαντάει. Μίλα! Δεν είσαι αστείος. Δεν θέλω να ξαναδώ μπογιά στη ζωή μου. Και κάτι μου λέει ότι θα το δω πολύ σύντομα. Hello, hello. Λοιπόν, τα χέρια μου είναι κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν φαίνονται. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, λέω να αρχίσω το βάψιμο. Βασικά το άρχισα και λέω δεν τραβάω και κανένα βίντεο με το κινητό. Θα αφήσω ένα timelapse να δείτε πώς θα γίνει η φασούλα. Κρύ θα το βάψω. Ό,τι βλέπω καλό είναι. Θα δούμε. Λοιπόν, είμαι χάλια. Καταρχάς, ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε. Θα κάνω στον τοίχο αυτό. Και ο Θεός βοηθός. Θα αρχίσουμε τις πιτσιλιές τώρα. Όπως βλέπετε, τα έχω καλύψει όλα. Γιατί την προηγούμενη φορά έπαθα και έμαθα. Τι εννοώ έπαθα και έμαθα. Γάμισα τον καναπέ. Άμα δείτε, έχει παντού πράσινες πιτσιλιές. Μέχρι και ο υπολογιστής μου έχει πράσινες πιτσιλιές. Από το προηγούμενο βάψιμο. Αλλά πιστεύω τώρα είμαστε full καλυμμένοι. Full σωστά θα γίνει. Και πάμε να δούμε τι θα βγει. Ο Θεός μαζί μας. Εγώ σας αφήνω εδώ. Καλά είστε. Λοιπόν, έχω τρία διαφορετικά πράσινα. Θέλω να δω τι θα κάνω. Δεν βγαίνει ποτέ σωστά όπως θέλεις.
Είναι ό,τι γίνει τώρα. Εγώ απλά θα πάρω το τέτοιο, το πινέλο και θα αρχίσω να κάνω έτσι τώρα που γίνει μαλά. Πάμε! Φοβάμαι, δεν μπορώ. Πάμε. Ωραίο! Πρόκο! Καλησπέρα! Λοιπόν, έχουν περάσει 5-6 ώρες από την ώρα που γίνανε οι κλικοί. Θα τους βάψω σήμερα. Αλλά ο φίλος μας, ο Αλέξανδρος Μπλούχος, μου είπε ότι πρέπει να τους αφήσω τουλάχιστον 2 μέρες ώστε να γίνει. Να φτιάξει καλά, να. Δεν ξέρω. Ο στόκος, κάτι να στεγνώσει. Δεν έχω πάρει χαμπάρι. Αλλά όπως πάντα, θα το γράψουμε στα αρχίδια μας. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ανυπόμονος στο να φτιαχτεί όλο το στούντιο. Γιατί βαρέθηκα να περιμένω απλά. Και μεταξύ μας, δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένω 2 μέρες εδώ πέρα να στεγνώσουν. Δεν θα βλέπουμε μαλακές μεταξύ μας. Ακόμα και ο Σπλούχος που μου το είπε, το ήξερε ότι θα τους βάψω τώρα. Βλέπουμε μαλακές. Η ώρα είναι 11 το βράδυ. Κόπηκε το ίντερνετ από κινητό και δεν μπορώ για κάποιο λόγο να ανανεώσω τα μεγαμπάιτ. Οπότε δεν έχω τίποτα να κάνω εδώ μέσα. Άρα θα βάψω τους στίχους, αυτό εγώ. Δεν έχω ίντερνετ εδώ μέσα, θα τρελαθώ. Πρέπει να τους βάψω. Πρέπει κάτι να κάνω. Πάμε λίγο βάψιμο. Είναι τέλειο που όσους ξέρω με συμβουλέψαν να μην τους βάψω σήμερα και εγώ στα αρχίδια μου κανονικά. Μην είστε τόσο ανυπόμονοι, είναι κακό πράγμα. Αλλά δεν γαμιέται. Πειραματάκι. Όλοι λένε να μην τους βάψεις. Γιατί να μην τους βάψω, να δω τι θα γίνει. Άμα δεν πάθεις, δεν θα μάθεις, δεν λέγανε. Δεν πάμε να πάθουμε. Μετά από μία ώρα και είμαι ήδη σκατά, ο τείχος τελείωσε. Ωραίο βγήκε. Ωραίο βγήκε. Θέλω να στεγνώσει λίγο έτσι να δω τι απόχρωση έχει, να δω αν χρειάζεται δεύτερο χέρι ή όχι. Συνεχίζουμε! Έβλεπα στον ύπνο μου ότι έβαφα όλη την ώρα και έπεφτε μπογιά στο πρόσωπό μου και ξυπνούσα. Πράγμα που γινόταν σχεδόν κάθε μέρα. Καλησπέρα ξανά! Λοιπόν, η μέρα είναι Τρίτη. Χωράω μία, δύο, 3 μπλούζες και 2 φόρμες γιατί κάνει κολόκριο. Σήμερα ήταν να έρθει το ίντερνετ, αλλά ο αγαπημένος μας Θεούλης κανόνισε να κάνει αυτό εδώ πέρα. Και ο Τε, τι έγινε? Δεν ήρθε ποτέ! Είμαστε επαγγελματίες. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας. Και χωρίς ίντερνετ. Δεν αντέχω άλλο! Λοιπόν, τσεκάρετε λίγο να δείτε τι έχω κάνει εδώ πέρα. Μπράου! Πράσινος, πρασινέλης, κρυσκρίνος, έβαψα και αυτό. Άλλος ένας στίχος. Εδώ θα μπει όλος ο εξοπλισμός. Τρίποδα, κάμερες, καλώδια. Χριστέ μου πόσα καλώδια. Σε ένα σημείο δεν άντεξα άλλο και φώναξα το Γιάννη να σώσει την κατάσταση. Και λό, τι κάνετε. Λοιπόν, δεν ξέρω καν τι μέρα είναι. Έχω εδώ πέρα φέρει μαζί μου τον Μάστορα, Γιάννη. Ή αλλιώς Dusk, άμα το πέρατε. Και βάφουμε εδώ πέρα, εδώ. Θα το βάζουμε μαύρο και θα... Γιάννη, μην το βασίλα! Θα κουμπήσω ροφή, ρε. Καλά. Λοιπόν, και θα κάνω μια τεχνοτροπή, θα τη δείτε τη μαγιά που θα κάνω στο τέλος. Ήταν ιδέα του Γιάννη, άμα βγει μαλακία, αυτός. Hello, καλημέρα. Μόλις ξυπνήσαμε με τον Γιάννη. Γιάννη! Βάφει ο Γιάννης από εκεί πέρα. Και σήμερα θα κάνουμε μια καινούρια τεχνοτροπία. Δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Θα βάλουμε πράσινη μπογιά και θα κάνουμε αυτό εδώ πέρα το pattern. Παντού, όπου βγει. Είδατε, έχω δοκιμάσει λίγο εκεί πέρα. Κάτσε εδώ. Δεν κακό, δεν κακό. Πάμε να δούμε τι θα βγει. Και τέλος, τα βαψίματα είχαν τελειώσει. Αφού όλα τα βαψίματα είχαν τελειώσει, είπα και εγώ να ξεκουραστώ λίγες μέρες. Να κάνω από εδώ και από εκεί λίγες έτσι μικροδουλειές. Να κάνουμε με τον Γιάννη λίγο τους εξωτερικούς χώρους. Να το πάρουμε χαλαρά, ρε παιδί μου. Καλησπέρα, καλημέρα. Τι ώρα είναι, Γιάννη? 11 και κάτι. Θα κόψουμε αυτό τώρα. Πρώτη φορά κόβω με τροχό. Let's go, bitch. Εντάξει, είμαι Γιάννη, είμαι ο μπουφός. Είμαι εργάτης φάση. Εργάτης με πράσινα μαλλιά τώρα. Ακριβώς. Λοιπόν, Γιάννη, πώς ανάβαζα? Πρόβλησε και πατά, έτσι. Βίξτα, βίξτα. Άρα, κουτάμε. Πώς το έκανε, αλλά πόσο γαμάτος είμαι τελικά. Χωρίς.
Κάτσα. Μαλάκα, καμπήθηκα πολύ βαθιά. Έκοψα το δάχτυλό μου. Με ματιάξατε. Ωρα μαλάκας μια ζωή. Έλα μαλάκας. Εδώ να φαινόμαστε. Έλα. Η πληγή είναι βαθιά. Μάλλον θέλω ράμα. Μάλλον πεθαίνει. Μάλλον θα πεθάνω. Μαλάκα, έχει φάγει κρέας. Έλα Γιάννη, θέλει ράμα, το δεν έχει φύγει κρέας, δεν έχω κρέας. Γιατί ξενέρωσα έτσι τώρα ρε μαλάκα, γιατί δεν... Αφού δεν μου κόπηκε καλά δάχτυλο, γαμώ το σπίτι μου. Γιάννη, έχω τριπληγή. Πες το ρε μαλάκα αληθινά, δεν θα με τρομάξεις, απλώς πες μου αλήθεια. Είναι αρκετά βαθιά, θα σου πάρει πάνω από 3 εβδομάδες για να κλείσει. Ρε στον Μπέο μου, τι 3 εβδομάδες, εμένα δεν κλείνουν οι πληγές, δεν θα κλείσει ποτέ. Μαλάκα, πώς έγινε αυτό. Είπα να μην πώς έγινε αυτό. Θα το δεις στο βίντεο πώς έγινε. Ωραία μαλάκα, γιατί έπρεπε να γίνει αυτό. Έλα. Δεν ξαναπιάνω τροχό ποτέ στη ζωή μου. Αφού δεν μου έφυγε δάχτυλο, το πιο σημαντικό δάχτυλο, ο δείκτης μα λέγει. Δεν μπορούσα να πατήσω στο ποντίκι να κάνω μοντάζ. Φαντάζομαι να κοβεί το μέσο. Ρε στο αρχαρίδια μου το μέσο, με αυτό πατάς, με αυτό δείχνεις. Με τι θα δείχνα με το μέσο, θα μου λέγανε κάνεις κολοδάχτυλο. Τι θα έλεγα, γεια σας από εκεί να πάτε. Όλα θα γίνουν. Τι είχε πει ο παλιός ο Μπούλια. Πραγματικά ρε, άμα είναι να κάνεις μια δουλειά στη ζωή σου, πάντα να φέρνεις τον ειδικό. Μην κάνεις μην προσπαθήσεις τίποτα να κάνεις μόνο. Ποτέ, ποτέ. Τίποτα. Θα φέρνεις τον ειδικό. Πάρτα μαλάκα. Τώρα έπρεπε να συνεχίσω όλες τις δουλειές με το ένα χέρι κουλό. Όχι τίποτα άλλο. Και την επόμενη μέρα ήμουνα και καλεσμένο σε δύο podcast. Το κόψαμε το δάχτυλο. Το κόψαμε το δάχτυλο. Έκανα δουλειές τώρα. Φτιάχνω ένα νέο χώρο τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εκεί είχα ένα σίδερο να κόψω. Είχα πάρει ένα τροχό και πάλι καλά δεν έχασε το δάχτυλό μου. Τι ωραία φάση έχει φτιάξει εδώ, Κονίλο. Μ' αρέσει πολύ. Διαλυθήκαν οι άλλοι. Ναι, ρε φίλε. Οπότε όλα καλά μεταξύ σας. Όλα καλά, είμαστε αγαπημένοι και οι τέσσερις. Απλώς δεν μένουμε μαζί τώρα. Κάνει ο καθένας τη φάση στο κανάλι του. Ήμασταν 3 χρόνια στους άλλους. Ήμουνα και άλλα, δεν ξέρω εγώ, 3-3,5 χρόνια στο δικό μου κανάλι πριν τους άλλους. Τώρα πάμε ξανά στο κανάλι. Τα vlog μας για κάποιο λόγο συγκεκριμένο γίνανε. Ήταν 25 seat posting video. Αυτό ήθελα να κάνω πάντα. Ειρωνεύτηκε στους υπόλοιπους vlogger μας. Ειρωνεύτηκα εμένα ότι το μήνυμα είναι ότι δεν ανεβάζω ποτέ βίντεο και κανένας δεν πίστεψε ότι θα ανεβάζω 25 βίντεο σε 25 μέρες. Και μετά από 10 μέρες τα διέγραψα. Απλά διέγραψε τα βίντεο, τι γίνεται, ρε. Έχει κάποιο νόημα τέλος πάντων. Κάποιο νόημα ήταν σαν παράδειγμα για να μπορώ να έχω ένα παράδειγμα στο μέλλον. Εγώ, Friends Mike, παιδιά, είναι ο πρώτος άνθρωπος που μου έμαθε πώς να χειρίζομαι κάμερα. Σιγά σιγά. Πείτε, θα είσαι σε μένα. Έτσι. Λοιπόν, ό,τι εικόνα βλέπετε είναι επειδή εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που κάνω τώρα θα μείνει. Κανένας δεν το σκέφτεται. Ανεβάζω ένα βίντεο και λένε εντάξει, αυτήν την εβδομάδα ανέβασα. Την επόμενη εβδομάδα δεν ξέρω αν ανέβηκε. Δεν υπάρχει για μένα αυτό το βίντεο. Όχι, τα περισσότερα βίντεο μου τα θυμούνται. Γιατί είναι βίντεο που θα τα βλέπεις να είναι διαχρονικότητα. Η διαχρονικότητα με ενδιαφέρει. Και πολλά, ας πούμε, από τα βίντεο μου και τα λόγια που λέω είναι για το μέλλον. Δεν ξέρω εγώ τι. Είχα να κάνω, ας πούμε, ένα χρόνο βίντεο και. Πώς, το να κάτσω να σκεφτώ πώς θα επανέλθω είναι ακραίο για μένα. Το είδα, μπρο, πριν 2 μέρες το ξαναείδα. Το δικημένο καλλιτέχνη. Ναι. Mm. Αλλά ήταν ό,τι έπρεπε για αυτό το διάστημα. Εγώ έχω την παράνοια ότι θέλω κατά κάποιο τρόπο όλα τα βίντεο μου συνδέονται. Mm. Όλα τα βίντεο μου. Τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια. Τα περισσότερα τα έχω σκεφτεί πριν. Ναι. Δηλαδή το ελληνικό YouTube 4, που θα αρχίσω να το ετοιμάζω, το έχω γράψει πριν 4 χρόνια, πριν 3 χρόνια μάλλον, πριν ξεκινήσουν οι άλλοι. Αυτά έτσι γίνονται. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Επειδή υπάρχει ένα storyline πίσω από αυτό. Σωστά. Πολλοί από το κοινό μου έχουν μπει στο trip τώρα το δικό μου και αρχίζουν και καταλαβαίνουν πράγματα. Καταλαβαίνουν πώς συνδέεται το βίντεο. Και είναι ένα extra feel. Είναι ένα extra feel όταν βλέπεις το βίντεο μου. Ή π.χ. ας πούμε ένα άλλο είναι ότι με τη μουσική εγώ ας πούμε. Έχω παράνοια με τη μουσική στα βίντεο μου. Πρέπει ο τίτλος της μουσικής που παίζει να έχει κάποιο νόημα. Επίσης είχα κανονίσει να κάνω και ένα πολύ σημαντικό live στο Instagram. Και εδώ και 5-6 χρόνια η πρώτη ερώτηση, νούμερο 1 ερώτηση που μου κάνετε, εκτός άμα το άμα γαμάω την πηγή μου, είναι για το πότε θα επιστρέψει ο τείχος με τις εφημερίδες. Κάποτε σε ένα live είχα υποσχεθεί ότι ο τείχος με τις εφημερίδες, ή αλλιώς ο εμετός της ελευθεροτυπίας, ότι θα επέστρεφε. Hello ξανά, λοιπόν. Σήμερα λέω, έχω λίγη ακόμα ωρίτσα μέχρι έτσι να την πέσω για ύπνο και λέω να βάλω τις εφημερίδες στον μαύρο τοίχο. Αποφάσισα να κάνω και ένα live και θα σας βάζω τις εφημερίδες. Θα κάνετε πως έχω στήσει το κινητό. Πείτε όλοι γεια στο vlog.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Για vlog λέει εδώ πέρα ο Πόρτη. Αυτός είναι ο τείχος τελικά. Τον τελείωσα, έκλεισα και το live μόλις τώρα. Κάνουμε παρέα και το φτιάξαμε αυτό το αριστούργημα. Τώρα σας κλείνω γιατί πρέπει να μαζέψω όλο αυτό εδώ πέρα που έκανα. Τα λέμε, bye. Το έφτιαξα τέλος πάντων σε ένα συγκεκριμένο τείχο γιατί υπήρχε λόγος. Θα σας πω αργότερα γιατί. Έτσι ο χώρος είχε σχεδόν τελειώσει. Αλλά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που έχουν οι μεγάλοι χώροι, ποιο είναι? Έκο! Έκο! Έτσι το τελευταίο στάδιο ήταν να μπει ηχομόνωση. Αλλά το βίντεο που τα έβαζα βγήκε κατεστραμμένο αρχείο. Είχα πάει στο χάκι την προηγούμενη μέρα. Γκαντεμόσκυλο! Τέλος πάντων μπήκαν τα ηχομονωτικά και ήταν η ώρα να βάλω τις κουρτίνες. Έλα μωρέ, εύκολο θα είναι να μπουν οι κουρτίνες. Το ταβάνι εδώ πέρα είναι 4 μέτρα. Θα βρω μια σκάλα 4 μέτρα να τις βάλω σιγά το πράγμα. Και προσοχή, σκάλα 4 μέτρα που να είναι λάμδα. Γιατί εδώ πέρα έχει τζαμαρίες, δεν μπορώ να κουμπίσω κάπου. Άρα έτσι όπως είναι η σκαλίτσα, 4 μέτρα εδώ και άλλα 4 εδώ, 8 μέτρα σκάλα. Που δεν έχει κανένας! Πόσο να κάνει μωρέ? 400 ευρώ! Οπότε νίκιασα μια σκαλωσιά. Πλήρωσα 100 ευρώ σκαλωσιά για να βάλω τις κουρτίνες που κάνουν 50. Hello, hello! Ημέρα 508η. Δεν αντέχω άλλο. Σκαλωσιά! Εδώ, με τον Γιάννα. Γιάννη! Γεια! Ο Γιάννης πίνει φράπε. Λοιπόν, βρήκαμε σκαλωσιά και τώρα θα κάνουμε το φτιάξουμε με τον Γιάννη. Να δούμε, είναι μεροδάκια, μπορεί να φύγουμε. Μιλάμε πάμε βόλτα. Πάμε να κάνουμε σκαλωσιά. Λοιπόν, και τώρα θα προσπαθήσω να ανέβω εκεί πάνω. Γιάννη, τράτα, ρε. Μαλάκα, είναι πάρα πολύ ψηλά. Καλά. Θα κάνω δουλειά εγώ εδώ πάνω. Ω, Γιάννη, Γιάννη, Γιάννη. Έχουμε ένα μαλακέ εδώ. Τι κάνω, γιατί κάνω κουρτίνες. Έκανε μέρα κλείδωσα εδώ, παιδιό. Κάτσε μου, ρε μαλακά, κύριε. Φέρε το δικό μου, πλάι. Βάλουμε κάθε μέρα σωλήνα εδώ πέρα, ώστε να κλείσει το podcast, να είναι τέλειο. Ελπίζω να μην πάμε μέχρι το πρωί, αλλά μάλλον θα πάτε. Λοιπόν, η ώρα είναι 1:05 το πρωί. Τώρα τελειώσαμε και βάλαμε κουρτίνες! Να μ' ακούτε και καλύτερα τώρα. Έχει χαθεί εντελώς ο αντίλαλος εδώ μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Και τώρα αυτό, θα κάνουμε μερικές δουλίτσες και ύπνο. Τέλος πάντων, το στούντιο επιτέλους σχεδόν είχε τελειώσει. Hello, hello! Ήρθαν κάποια πραγματάκια που είχα παραγγείλει. Βάση για τηλεόραση με τροχούς. Και ήρθε και ένα άλλο ένα κουτάκι που έχει μέσα διάφορα καλώδια που ήθελα για το podcast και όλα αυτά. Και κάτι πολύ ωραίο που ήθελα να το τσεκάρω καιρό τώρα. Ήρθανε καμερούλες! Θα μου πείτε τι είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι καμερούλες, security cameras. Xiaomi, φάση τέτοια. Όπου αυτές οι κάμερες μπορεί να τις βάζεις στους εξωτερικούς χώρους, τέλος πάντων είναι με WiFi. Γράφουν αυτόματα με το που είναι κίνηση και έτσι κι αλλιώς. Τέλος πάντων πήρα τρεις για να βάλω γύρω-γύρω σε όλο το χώρο εδώ πέρα, ώστε να είμαστε λίγο πιο safe. Λοιπόν, λέω να την ανοίξω να την τσεκάρουμε μία. Χρειάζεται κινητό για να συνδεθεί αυτή η κάμερα. Έβλεπε και κάτι βιντεάκια του unbox specialist, κάπως έτσι. Δεν είναι η βάση της, είναι μαγνητική βασούλα. Καμερούλα! Και μπαίνει έτσι λέει. Παπ! Και είναι μαγνητικό! Εδώ αυτό. Κολλάει αυτό. Πω να το! Κούμποσε! Κούμποσε! Μαλάκα, χέστηκα πάνω. Αυτή θα τη βάλω σε διάφορα σημεία. Εντάξει, βέβαια δεν θα σας δείξω σε ποια σημεία το βάλω. Θα δούμε ηλίθιος να δείχνω πού θα βάλω τη security cam. Και αυτή από ό,τι τσέκαρα είναι η μόνη έτσι. Που είναι και αδιάβροχη. Γιατί θέλω να τη βάλω και έξω, στο πάρκινγκ εδώ πέρα. Οκ, okay, και αυτό που το βάζω τώρα στον κόλο μου. Για να δούμε. Απλά συνδέθηκε. Το καλό μου στην κάμερα είναι ότι ανοιχνεύει κίνηση και τη μέρα και τη νύχτα. Έχει και night vision και όλα αυτά. Και με το που ανοιχνεύσει κίνηση αρχίζει και κάνει record και βγάζει. Μπορεί να βγάλει και ηχητικά μηνύματα, μπορεί να βγάζει τα πάντα. Και του έχουν όλα ειδοποιήσει στο κινητό. Άρα, αν έρθει κάποιο τέλος πάντων εδώ πέρα και κοιτάει τις πόρτες και ξέρω εγώ τι, βγάζει επιτόπου ειδοποίηση και γράφει και record και σου στέλνει και το βίντεο κιόλα. Επειδή γενικά είχαμε και στα προηγούμενα σπίτια είχαμε κάποια θεματάκια ασφάλεια, να το πω έτσι, να μην πω περισσότερα. Ερχόντουσαν πολλοί τέλος πάντων και χτυπούσαν πόρτες, κάνανε ράνανε. Καλό είναι
να έχω μια έξτρα ασφάλεια εδώ πέρα. Και το καλό είναι ότι πήρα και τρεις, άρα θα βάλω δύο μπροστά που είναι και μεγάλο το πάρκινγκ και άλλη μία πίσω και θα είναι μπομπά. Ω, να το! Γεια σας! Ω, μαλάκα, ένα κρέα. Τραβάω βίντεο με αυτή, ρε. Δεν ξέρω αν το βλέπετε. Ωραίο που έχει αυτή η κάμερα είναι ότι μπορώ να μιλάω από το κινητό μέσω της κάμερας σε αυτόν που μου χτυπάει το κουδούνι. Δηλαδή θα πάω στο άλλο δωμάτιο να δω αν θα με ακούσετε. Ρόμπολι! Ακούτε όμως βαριά είναι. Λοιπόν, το κακό με αυτό το στούντιο είναι ότι δεν έχει πολλούς τοίχους. Ή τουλάχιστον τα σημεία που θέλω να βάλω εγώ τηλεόραση δεν έχει τοίχο. Εδώ πέρα είναι η τζαμαρία σου. Ήθελα να βάλω εδώ τηλεόραση ώστε να φαίνεται στο podcast. Πού θα την έβαζα. Άρα πήρα μια βάση σε τροχούς! Θα ήταν ωραίο να έχει τροχούς τώρα έτσι όπως το λέγα, αλλά έτσι καλή βασούλα! Τατάν! Βόλτα! Το μαλάκα, μπορώ να χορεύω με την ώρα σήμερα τώρα! Λοιπόν, αυτά ήταν. Bye, τα λέμε αύριο! Κεφάλι μου. Έκατσα και 2-3 μέρες έτσι να ασχοληθώ με το καλωδιομάνι, ώστε να μπορώ να κάνω σε ένα live stream αυτό. Είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Μπορώ απλά να σηκωθώ και να κάνω ένα πρόκολλι. Ελπίζω και να ακούγομαι κιόλας. Πείτε μου άμα ακούγομαι, γράψτε στα σχόλια άμα ακούγομαι και θα έρθω μετά από εδώ πέρα να κάνουμε live-άκι. Προφανώς και κάηκα όταν έφτιαχνα τα καλώδια. 1-2. Αλλά χαλάλι μωρέ, στο live stream φάνηκε ότι σας άρεσε πολύ ο χώρος έτσι όπως τον είχα φτιάξει και χάρηκα πολύ. Έτσι είχε μείνει μόνο ένα πράγμα τελευταίο να κάνω. Να κολλήσω την εκτύπωση με τον λόγο. Οπότε με χαρά σας παρουσιάζω το μεγαλύτερο στούντιο που έχω φτιάξει ποτέ στη ζωή μου. Τα Booyah Headquarters. Αρχικά, ο χώρος αποτελείται από 250 τετραγωνικά και έχει χωριστεί σε 4 χώρους. Ξεκινάμε με το podcast. Τόσο καιρό σας έπριζα στα live streams ότι ήθελα ένα ξεχωριστό χώρο για το podcast. Τώρα έχω ένα μεγάλο χώρο όπου στο κέντρο του έχει ένα τραπέζι με 2 μικρόφωνα. Με το που μπαίνεις σε αυτό το χώρο θέλεις επιτόπου να κάτσεις σε αυτό το τραπέζι. Η ηχομόνωση παρόλο το μέγεθος του δωματίου είναι άψογη με όλα τα ηχομονωτικά και τις κουρτίνες που έχουν μπει. Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα, αλλά οι κουρτίνες λόγω ύψους σου δίνουν έτσι ένα vibe θεάτρου. Ένα επιβλητικό και ταυτόχρονα cozy vibe. Το δεύτερο δωμάτιο είναι το chilling area, όπου είναι ο πιο απλός χώρος με ένα τεράστιο τοίχο για υπογραφές. Εννοείται, η πρώτη υπογραφή θα ήταν ο Γιάννης. Ευχαριστώ, κύριε. Εδώ. Εκτός από το τραπέζι και τον μεγάλο τοίχο, εδώ... Θαράζω με τους καλεσμένους μου πριν γυρίσουμε το podcast ή κάποιο βίντεο. Εδώ έχουμε έναν διάδρομο 10 μέτρα, όπου έχει διάφορους τοίχους. Ο κάθε τοίχος είναι ένα διαφορετικό background. Έχουμε ένα green screen. Αλήθεια πιστεύω ότι δεν θα είχα green screen. Έχουμε τον τοίχο με τις εφημερίδες και μια γωνιά με όλο τον εξοπλισμό. Ο διάδρομος ήθελα να είχε μια συμβολική διακόσμηση, γιατί από την αρχή του μέχρι το τέλος συμβολίζει την ιστορία μου στο YouTube. Χωρίζεται σε 3 τοίχους, όπου ο κάθε τοίχος έχει τη διακόσμηση από τα στούντιο που είχα φτιάξει στις πιο σημαντικές μου περιόδους. Την αρχή μου, την πρώτη φορά που γύρισα Αθήνα, πήρα τον button εδώ, και έφτιαξα το πρώτο μου στούντιο και τους άλλους! Αξέχαστη εμπειρία! Και τώρα, στη νέα μου σελίδα και στο νέο μου στούντιο. Όπου εδώ θα κάνω ό,τι έκανα πάντα. Τι, δεν θα κάνεις βίντεο! Μου λείψε. Τώρα βέβαια θα με ρωτήσετε πού είναι όμως ο τοίχος με τα γυαλιά. Και εγώ θα απαντήσω Instagram, Booyah TV. Ο τοίχος με τα γυαλιά θα είναι μια ειδική κατασκευή που ήθελα να κάνω χρόνια τώρα. Ένας τοίχος που αρμόζει στο σήμα κατεδεθέν του καναλιού. Και θα γίνει σε διαφορετικό βίντεο που θα ανέβει μόνο στο Instagram. Οπότε να πάτε να το τσεκάρετε. Όπως είπα πλέον, τώρα τρέχω μόνο το κανάλι μου. Πλέον μπορώ να κάνω και να λέω ό,τι γουστάρω. Πώς θα το κάνουμε. Άλλη γλύκα έχει το team, άλλη γλύκα έχει το solo. Όσο να είναι, όταν είσαι σε μια ομάδα, πριν κάνεις, πριν πεις ότι
οτιδήποτε, σκέφτεσαι πρώτα την ομάδα σου και τις επιπτώσεις που θα έχεις αυτή. Είσαι λίγο δεμένος, ρε παιδί μου, πώς να το πω. Ένα comment που με έκανε να γελάσω το post των άλλων ήταν: «Πω, σας λυπάμαι, τώρα που ο Μπούλια μπήκε στο solo πάλι, την γαμίσατε». Εντάξει, δεν το έλεγα έτσι, αλλά ήταν πολύ εύστοχο. Αλλά ρε παιδί μου, δεν ξέρω, νιώθω πιο άνετος, λίγο πιο αέρινος. Πολύ πιο μπούλια. Αυτός ήταν και ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους για μένα για να βάλω μια άνω τελεία στους άλλους. Όσο να είναι, θέλαμε να θυμηθούμε και τι αξίζουμε μόνοι μας. Πέρασαν πολλά χρόνια και το είχαμε ξεχάσει. Και εμείς, αλλά και εσείς. Έτσι έβγαζε πολύ περισσότερο νόημα για μας να επιστρέψουμε στα κανάλια μας. Εκεί που ξεκινήσαν όλα. Και έχουμε καιρό για τους άλλους. Εδώ είμαστε. Άλλωστε δεν είναι ότι σπάσαμε επειδή τσακωθήκαμε, ξέρω εγώ. Πολλοί βέβαια νομίζουν ότι έγινε κάτι σοβαρό και ότι σπάσαμε για κάποιο σημαντικό λόγο. Όχι. Απλά, όσο να είναι με αυτά τα τρία παιδιά, φτιάξαμε μια πολύ περίεργη οικογένεια. Μια παρέα που δύσκολα σπάει. Ό,τι και να γίνει. Δεν θα γλιτώσω ποτέ από τον κατεμόσκυλο το χάκι. Και ας χωρίστηκαν οι δρόμοι μας, εγώ είμαι σίγουρος ότι και οι τρεις ξέρουν ότι θα είμαι πάντα εκεί για αυτούς, ό,τι και αν χρειαστούν. Λοιπόν, είναι βράδυ Σαββάτου, Κυριακή μετακομίζω. Αυτή είναι η φάση στο σπίτι. Ο Πάνες έφυγε. Και αύριο φεύγω. Και εγώ μένει ο Χάκη και ο Τσάχ. Και ο Αχιλλέας. Είναι τελευταία μέρα στο project Άλλη. Τελευταία μέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχω ξενερώσει λίγο με τη φάση, αλλά πιστεύω ότι είναι για καλύτερο για όλους μας. Τα πάμε, πιστεύω, πολύ καλύτερα. Ελπίζω τουλάχιστον. Ήταν μια πολύ δυνατή εμπειρία, απίστευτη εμπειρία, η άλλη 3 χρόνια. Ακραίο. Δεν πιστεύαμε καν. Όταν το σκεφτόμασταν δεν είχαμε ιδέα ότι θα έπιανε 3 χρόνια αυτό όλο το project. Πάντα λέγαμε πάμε μωρέ και θα δούμε. Αλλά το ευχαριστηθήκαμε, πιστεύω. Κάναμε ωραία βιντεάκια, κάναμε ωραία δουλειά. Και αν το βλέπετε αυτό, μάγκες, θέλω να είστε υπερήφανοι για αυτό που κάναμε. Κάναμε ωραία φάσουλα. Και το ξέρετε. Αυτά. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή τύχη σε ό,τι και να κάνετε. Και να ξέρετε, είμαι πάντα μαζί σας. Η άλλη ήταν μόνο η αρχή. Και ούτε φαντάζομαι ποια θα είναι η συνέχεια. Εσείς? Okay.